Άντι για εξάρες ντόρτια και χειροπέδες, έφερε η νέα χρονιά για 9 μανιώδεις τζογαδόρους που πιάστηκαν στα πράσα τη νύχτα από αστυνομικούς στο Ηράκλειο. Είναι ένα έθιμο που πλέον νομίζω ότι πρέπει να το αποβάλουμε. Ο παράνομος τζόγος μέσα σε καφενείο Λέσχη ήταν η αναμενόμενη διαπίστωση. Η έκπληξη της βραδιάς ήταν στο ποσό όμως που είχαν καταθέσει στην πράσινη τσόχα, το οποίο χαρακτηρίζεται εξωφρενικό για τα δεδομένα της εποχής. 21.180 ευρώ περίμεναν την επόμενη ζαριά για να αλλάξουν χέρια. Για αυτούς που διοργανώνουν τα παιχνίδια, οι ποινές είναι πολύ σοβαρότερες και κανείς θα πρέπει να το λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του. Οι χρηματικές ποινές είναι εξοντοτικές και καλώς κατά τη γνώμη μου. Άνδρες της ΟΠ και Ηρακλείου έκαναν έφοδο στην παράνομη Λέσχη που είχε στηθεί σε κατάστημα στη Λεωφόρο Κνωσού. Οι παίκτες που κατέληξαν στα κρατητήρια ήταν άτομα ηλικίας από 30 ετών ο νεαρότερος έως και ένας τζογαδόρος ετών 79. Μαζί τους συνελήφθη και ο 45χρονος υπάλληλος του καταστήματος. Αυτές οι μέρες είναι ευδόκιμες στο να μπούμε σε μια τέτοια ψυχαγωγική, παύλα καταχρηστική κατάσταση. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαφιασμένος με κάτι θα βρει τον τρόπο να ασχοληθεί με το πάθος του. Παρόλο που μπορεί να στενεύουν τα οικονομικά του δεδομένα, θα βρει τον τρόπο, γιατί το πάθος είναι πάνω από όλα. Όπως φαίνεται από τη μοιρασιά, οι επίδοξοι τζογαδόροι είχαν ποντάρει περίπου 2.300 ευρώ καθένας, πιστεύοντας ότι θα αυγατήσουν. Ωστόσο, οι 21.180 ευρώ αναμένεται να καταλήξουν στα δημόσια ταμεία.